Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Έρος Ελευθερίας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα επιστημονικό με τρεις ανθρώπους που το ξέρουν καλά. Θα μιλήσουμε για τον μεγάλο, τεράστιο μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραθοδωρή, για το Μουσείο Καραθοδωρή, με τρεις ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το Μουσείο και η εκπομπή είναι τρόπον την αφιέρωμα στη μνήμη του ουσιαστικού εμπνευστή του Μουσείου Καραθοδωρή, του Αθανασίου Λεπορδέζη, μαθηματικού. Μαζί μας, λοιπόν, έχουμε την κόρη του Αθανασίου Λεπορδέζη, Μαρία, φιλόλογο, γλωσσολόγο και πρόεδρο πλέον του Συνδέσμου Φίλων Κωνσταντίνου Καραθοδωρή. Καλησπέρα. Τον κύριο Ανέστη Βεκιάρη. Βακιάνη, καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι και διευθυντής του Συνδέσμου Φίλων Κωνσταντίνου Καραθοδωρή και το δάσκαλο Νίκο Λιγερό. Καλησπέρα, δάσκαλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Βακιάνη να μας πει λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον μεγάλο μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραθοδωρή και θα ανοίξει η συζήτηση. Κύριε Βακιάνη. Ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρής ήταν ένας στρατιώτης ο οποίος καταγόταν από την Πόσνα του Κάραγατς, κοντά στην Αδριανούπολη, πρώην ελληνική πόλη. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στο εξωτερικό, σπούδασε στο Βέλγιο, τέλειωσε πολιτικός μηχανικός, εργάστηκε στο Ασουάν της Αιγύπτου. Ανακάλυψε μετά ότι του αρέσαν τα μαθηματικά και έγινε η προσωπικότητα της Γερμανίας στα μαθηματικά. Μετά από αρκετά χρόνια, το φώναξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ιωνικό Πανεπιστήμιο της Μύρνης. Και ο Καραθοδωρής παρέτησε μια λαμπρή καριέρα, ήρθε στην Ελλάδα και μάζεψε επιστήμονες και ίδρυσε το Πανεπιστήμιο, το Ιωνικό Πανεπιστήμιο της Μύρνης. Σήμερα ίσως να σας κάνω και μια έκπληξη, να σας πω ότι επιστήμονες από την Αθήνα ξαναδημιουργούν το Ιωνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης, το οποίο θα ιδρυθεί από προσωπικότητες, θα είναι μεταπτυχιακό πανεπιστήμιο και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε την έδρα του στη Τζανάκλειο σχολή που μεταστεγάστηκε το Μουσείο Καραθοδωρή. Και αυτό ήταν βέβαια και το τραγικό της υπόθεσης, ενώ πήρα στο Σάκη να του ανακοινώσω την ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου από καθηγητάς των Αθηνών. Μου λέει ότι το έμαθες, Ανέστη. Λέω, τι έγινε. Λέει, πρωτού ένα τέταρτο απεβίωσε ο Σάκης, είναι ακόμα ζεστός μπροστά μου. Εγώ δεν μπόρεσα να συνέλθω από αυτό το πράγμα. Κράτησα το αυτοκίνητο και πήγα μια εκδρομή στη Μαρόνια για να συνέλθω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε τόσα πολλά στην πόλη του, έδωσε τόσα πολλά στους ανθρώπους. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μάθει να δίνει και ξέρουμε με το κάρμα ότι όποιος δίνει έρχονται κάποτε ασυνείδητα σε αυτόν. Ο Σάκης ήταν ένας ορθόδοξος
χριστιανός, πολύ πιστός άνθρωπος, είχε αντιμετωπίσει το θάνατο με τη μορφή της Αθανασίας, είχε ξεπεράσει πολλά προβλήματα υπαρξιακά, γιατί πίστευε πολύ στο Θεό, ήταν προσωπικός φίλος του Δεσπότη Κομωτινής, είχε κτίσει ένα εκκλησάκι των Αγίων Αργύρων μόνος του, σε κάθε εκδήλωσή του ξεκινούσε από τη θρησκεία, κάθε χρονιά στο φροντιστήριο του έκανε ο Δεσπότης αγιασμό με τη θρησκεία. Προχωράμε στον Κογκέρα Θοδωρή. Αυτό ήταν εμβόλυμο για το Σάκη. Αλλά εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι και μαζί μας, γιατί 40 μέρες η ψυχή παρακολουθεί τα των ανθρώπων τα τεκτενόμενα. Και πιστεύω ότι ο Σάκης μας παρακολουθεί αυτή την όμορφη οικογένεια που έχουμε συνδεθεί τόσο πολύ μαζί μας, μεταξύ μας, που νομίζουμε ότι όλοι ότι είμαστε συγγενείς. Τον Νίκο το Λιγερό το θεωρούσε βέβαια σαν αδερφό του. Είχαν μια χημεία πνευματική, αλλά πιστεύω και υλική. Ο Καραθοδωρή δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο, γιατί ήρθε η καταστροφή της Μύρνης. Και με έφυγε τελευταίος από τη Σμύρνη, έχοντας αγκαλιά στα χέρια του, όργανα χημείας και φυσικής, μπήκε σε μια βάρκα και ήρθε στην Αθήνα, όπου αυτά τα όργανα της φυσικής και της χημείας βρίσκονται τώρα σε ένα υπόγειο του Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου στην Οδό Σόλωνος. Εμείς βέβαια που έχουμε κάνει και ολοκληρώσει το μουσείο, έχουμε αφήσει ένα ράφι κενό που γράφουμε ότι εδώ θα τοποθετηθούν αυτά τα πράγματα που έφερε ο Καραθοδωρής από το Ιωνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Αυτή τη στιγμή δίνοντας ζωή ξανά στο Ιωνικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης, είναι σαν να ξαναδίνουμε ένα όνειρο του Καραθοδωρή ζωντάνια. Αυτό θα δίνεται σε υποτροφίες, το μεταπτυχιακό. Χρηματοδοτήθηκε από Έλληνες της Αμερικής, οι οποίοι δώσαν πολλά χρηματικά ποσά και ενώ θα κοστίζει κάθε υποτροφία 1.500 ευρώ, ο ιδιώτης θα πληρώνει 500 ευρώ μόνο για να συμμετέχει στο μεταπτυχιακό. Θα υπάρχουν 13 προσωπικότητες που θα διδάξουν και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει, 19 Τρίτου θα ξεκινήσουν τα πρώτα μαθήματα. Μας υποσχεθήκανε ότι 30 από τις υποτροφίες θα τις δώσουν στην Κομωτινή για λόγους διασποράς. Εμείς από το Μουσείο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και από το Σύνδεσμο ό,τι είναι δυνατόν, γιατί αυτό θέλουμε, αυτό που ήταν το όνειρο του Σάκη, να προσπαθήσει να ανεβάσει την παιδεία στον τόπο του. Χάρη σε αυτό το Σάκη περάσανε τόσα άτομα στο Πανεπιστήμιο από την Κομωτινή, πρωτεύσανε, αγαπήσανε τα μαθηματικά, αγαπήσανε το να διαβάζουν, είχε κάνει ειδικές αίθουσες, είχε πολλά όνειρα. Το όνειρό του μεταξύ αυτών ήταν να γίνει και ένα summer school στο Πανεπιστήμιο, στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας. Δεν πραγματοποιήθηκε, διότι οι καθηγητές που θα συμμετείχαν ήθελαν να αμείβονται. Και επομένως δεν συνεχίστηκε αυτό, αλλά ήταν ένα από τα όνειρά του. Ο Σάκης, όπως ξέρετε, ήταν και συγγραφέας. Έγραψε πάρα πολλά βιβλία. Τα τελευταία του δύο βιβλία ήταν για το Μουσείο Καραθοδωρή και για τα μαθηματικά. Διετέλεσε σε πολλά πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας. Ανέβασε τα μαθηματικά από απλά μαθηματικά στη φιλοσοφία των μαθηματικών. Τελευταία ασχολιόμασταν με τη φιλοσοφία των μαθηματικών και τη φιλοσοφία των αριθμών. Αλλά ας μην έχω μονόλογο εγώ, υπάρχουν και άλλοι ομιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαρία, θα ήθελα να μας πεις 2-3 λόγια για το μουσείο και το Σύνδεσμο Φίλων, Καραθοδωρή. Δημήτρη, θα σου πω. Επειδή ο κύριος Βακιάνης αναφέρθηκε στο όνειρο του πατέρα μου και τον συνέδεσε με την παιδεία, πράγματι
το όραμα για το μουσείο ήταν να αποτελέσει ένα χώρο παιδείας, ένα διαδραστικό χώρο μάθησης για τα παιδιά και όχι ένα νεκρό εκθεσιακό χώρο. Και πράγματι βλέπω ότι τα παιδιά που επισκέπτονται το μουσείο ενθουσιάζονται και βρίσκουν στο πρόσωπο του Καραθοδωρή ένα πρότυπο επιστήμονα και ανθρώπου. Μάλιστα, τελευταία είχα και μια συζήτηση με τον πατέρα μου και επειδή μιλούσε πάντα για τον Καραθοδωρή με τόση αγάπη και θαυμασμό, το ρώτησα πώς είσαι σίγουρος, ας πούμε, για το ότι ήταν και τόσο καλός και αγαπητός άνθρωπος. Ναι, τον θαυμάζουμε για το έργο του, για όσα έχει προσφέρει και εγώ, ας πούμε, τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και μου διάβασε ένα ποίημα που έγραψαν γι' αυτόν οι μαθητές του και μου λέει, πόπο, βλέπεις με πώς μιλούν οι μαθητές του γι' αυτόν. Και πράγματι τώρα που λαμβάνω τόσα μηνύματα από τους μαθητές του πατέρα μου, σκέφτομαι ακριβώς το ίδιο για τον πατέρα μου. Και αυτό το ποίημα θα ήταν και η επόμενη προσθήκη στο μουσείο. Και αφετέρου στόχος ήταν να συνεχιστεί και το έργο του ίδιου του Καραθοδωρή, που είναι ιδιαίτερα καινοτόμο. Σίγουρα, δάσκαλοι, εσύ το αντιλαμβάνεστε καλύτερα. Ανοίγει νέους δρόμους σε διάφορες επιστήμες. Και θα θέλαμε να το κάνουμε προσβάσιμο, ας πούμε, σε φοιτητές από το εξωτερικό και ήδη έχει προεγκριθεί η ψηφιοποίηση των αρχείων για να υπάρξει διαδοχή και στο έργο του Καραθοδωρή. Και σίγουρα θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και να γίνει το μουσείο ακόμη πιο διαδραστικό, να γίνει πιο προσβάσιμο σε ανθρώπους από το εξωτερικό, γιατί υπάρχει τεράστια εκδήλωση ενδιαφέροντος από άτομα που έρχονται από το εξωτερικό και επισκέπτονται το μουσείο. Και παρότι υπάρχουν αρκετά ανεκπλήρωτα οράματα για το μουσείο, αυτό που με χαροποιεί είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ο Σύνδεσμος Φίλων Καραθοδωρή, ο οποίος στηρίζεται στις αρχές της ανιδιοτέλειας και του εθελοντισμού. Και πραγματικά τα επιτεύγματα σίγουρα φαντάζουν πιο εύκολα όταν υπάρχει, ας πούμε, μια μεγάλη ομάδα που αγωνίζεται για ένα κοινό σκοπό. Τελευταίο, ο πατέρας μου ασχολήθηκε με το life coaching. Δάσκαλε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν σας είχε ενημερώσει. Και έγραφε σε ένα μάθημα life coaching ότι τα όνειρα δεν χτίζονται μόνο όταν είσαι παιδί. Και πήρε αφορμή από το παράδειγμα του Καραθοδωρή, που όταν ήταν 27 χρονών, στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα δηλαδή, άφησε μία περίοπτη θέση μηχανικού για να κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο, τα μαθηματικά. Και πράγματι θα συμφωνήσω με τον πατέρα μου. Τα όνειρα δεν χτίζονται μόνο όταν είμαστε παιδιά. Και εμείς τον τελευταίο χρόνο, τα νέα παιδιά και όλη η ομάδα που ασχολείται με το μουσείο, έχουμε κάνει αρκετά όνειρα για το μουσείο. Και πιστεύω ότι πραγματικά είμαι αισιόδοξη για την πραγματοποίησή του, επειδή υπάρχει ο σύνδεσμος και σίγουρα επειδή υπάρχει και ο δάσκαλος, που σε αυτό το σημείο ο πατέρας μου θα έλεγε ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία για το μουσείο, γιατί μετέτρεψε όλη αυτή τη δύσκολη υπόθεση σε παιχνιδάκι, δηλαδή κάνει το δύσκολο εύκολο. Και πέρυσι όταν μετακομίζαμε, όταν τοποθετούσαμε τα αντικείμενα στις προθήκες στη Τζανάκλειο, θυμάμαι που υπεραναλύαμε το που πρέπει να μπει το καθένα και μου λέει ο πατέρας μου, εδώ τώρα έχουμε φάει όλη τη μέρα, χρειάζεται η ομάδα του δασκάλου, του Νίκου του Λιγερού και αυτός και όλα θα γίνουν εύκολα. Οπότε, ναι, αυτό με κάνει να είμαι αισιόδοξη για την υλοποίηση του ανεκπλήρωτου οράματος.
Και θα ήθελα επίσης να παροτρύνω τους ανθρώπους που μας ακούνε και μπορεί να μην έχουν γνωρίσει ακόμα τον Καραθοδωρή ή να μην ξέρουν πολλά πράγματα σχετικά με το μουσείο, αλλά θα ήθελα να μάθουν, να ξέρουν ότι υπάρχει σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram και στο YouTube και μπορούν να μας παρακολουθούν από εκεί, να παρακολουθούν το μουσείο, τις δράσεις του. Ανεβάζουμε και βίντεο σχετικά με τη ζωή και το έργο του Καραθοδωρή και να το γνωρίσουν καλύτερα. Και εννοείται ότι οι πόρτες του μουσείου είναι ανοιχτές προς όλους. Λοιπόν, είχε μια που το είπες, Μαρία, το μισό λεπτό. Τα όνειρα που χτίζονται και αντέχουν στο χρόνο είναι στίχος του Άγιου Πάνου σε τραγούδι του Καζαντζίδη, που τραγούδησε ο Καζαντζίδης. Και ξεκινάει ως εξής: τα όνειρα που μένουν μονάχα μες στη σκέψη, κανείς μην τα πιστέψει, τα σβήνει η ζωή. Δεν έμεινε μόνο στη σκέψη, άρα δεν θα τα σβήσει η ζωή. Δάσκαλε. Okay. Ας αρχίσω με τη συνέχεια της Μαρίας. Πρώτα απ' όλα θα δώσω μια υπόσχεση στη Μαρία. Ο Ανέστης φαντάζομαι ότι το φαντάζεται. Να ξέρεις ότι η Μαρία, όλα θα γίνουν. Ωραία. Εντάξει. Το χρωστάμε. Το χρωστούσαμε ήδη στον Κωνσταντίνο Καραθοδωρή. Τώρα το χρωστάμε και στο Σάκη και... όπως έλεγα και πριν, για την ενημέρωση του Δημήτρη, δεν θα ήμασταν όλοι εδώ μαζί άμα δεν υπήρχε ο Σάκης. Άρα ο Σάκης και βέβαια συνεχίζει να είναι μαζί μας, όπως το είπε και ο Ανέστης. Μαρία, θα διαφωνήσω λίγο με τον μπαμπά όταν λέει όνειρο. Εννοεί βέβαια όραμα. Τα όνειρα καμένα για να τα αφήνουμε, ενώ το όραμα έχει υλοποιηθεί. Όταν διηγήθηκε λίγο ο Ανέστης μερικά στοιχεία από τον Καραθοδωρή και είπε ότι δεν πρόλαβε να κάνει το μουσείο, το πανεπιστήμιο, δηλαδή πρόλαβε, αλλά δεν πρόλαβε να το ζήσει πραγματικά. Εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι όταν μιλούσαμε με τον Σάκη για τον Καραθοδωρή, έλεγε Δημήτρη μου ότι το σημαντικό για μένα είναι να κάνω αυτό το έργο και αν μπορώ, να πεθάνω σε αυτό το μουσείο. Και τα κατάφερε ο Παγάσας, γιατί στο τσακ, ετοιμώσει τις δυσκολίες που το ξέρει και πολύ καλά και η Μαρία και ο Ανέστης με την πανδημία, όλα αυτά πήγαν πράγματα πίσω. Τελικά κατάφερε να είναι εκεί, κατάφεραμε να κάνουμε και το πρώτο masterclass επί τόπου. Μαρία, να ξέρεις ότι θα κάνουμε και στη Μαρόνια και θα βρούμε καθηγητές που δεν πληρώνονται, αλλά μην ανησυχείς. Άρα αυτό θα του το χρωστάμε και για το summer camp που το είπε και ο Ανέστης και το θέλουμε. Η ιδέα ποια είναι. Ο Σάκης είναι κανονικά ένας μαθητής του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή. Θα έλεγα είναι ένας μαθητής, επειδή μίλησε για χριστιανισμό ο Ανέστης, πιο πολύ σαν τον Παύλο με τον Χριστό. Δεν είναι επειδή δεν βρέθηκαν που δεν έκανε τη συνέχεια. Θεώρησε ότι ήταν πολύ σημαντικό, γιατί όταν είχε τελειώσει το πτυχίο του, μου το έλεγε πάνω ότι με πόνο, μου έλεγε, δεν ήξερα ποιος είναι. Δηλαδή είχα τελειώσει το μαθηματικό και κανένας δεν μου είχε πει τίποτα για αυτό το μεγάλο μαθηματικό. Άρα υπήρχαν προσπάθειες που έγιναν από το 2000, αλλά πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι ακόμα και τώρα όταν μιλάμε, ξέρεις, σχεδόν με υπονοούμενα, Μαρία, ότι εντάξει, είναι αυτονόητο ότι είναι γνωστό στο Καραθοδωρή. Εγώ μπορώ να σου πω ότι στην Ελλάδα, χωρίς το έργο του πατέρα σου, δεν θα ήταν απολύτως τίποτα το αυτονόητο. Και ακόμα θα παλεύαμε να λέμε, φαντάζομαι ήδη τον Ανέστη να εξηγεί σε κάποιον, ξέρετε ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή. Δηλαδή, όλα πάνε δεν. Το μουσείο είχε μια μικρή μορφή στην αρχή. Εδώ έχει αποκτήσει μια αξιοπρέπεια και μια εμβέλεια που του δίνει άλλη διάσταση. Στα αυτά που αναφέρθηκε ο Ανέστης με οτιδήποτε έχει σχέση με το διαδίκτυο, την ψηφιοποίηση και το είπες και εσύ, Μαρία, αυτά είναι πολύ σημαντικά και τα θέλουμε τώρα, γιατί ένα μουσείο που είναι κλειστό και δεν δείχνει τι έχει, είναι λάθος. Σίγουρα δεν είναι εκθεσιακός
χώρος και ποτέ στη συζητήση μας, Μαρία, ποτέ δεν μου είπε ο Σάκης ότι θέλει να είναι απλώς εκθέματα. Ήθελε πάντοτε να είναι ζωντανό. Εγώ πιστεύω το ίδιο και το πιστεύει και η νέα μουσιολογία. Πρέπει να μπορείς να φέρεις ανθρώπους, να βγάλεις ένα έκθεμα, να το μελετήσεις επί τόπου, να δουν τι σημαίνει να το έχεις το γνήσιο, γιατί παλέψαμε πάρα πολλά χρόνια και αυτό που δεν είπε η Μαρία, γιατί είναι και ταπεινή, να ξέρεις, Δημήτρη, ότι πήγαμε και σε αποστολές στη Γερμανία και είχαμε και τη Μαρία μαζί και σίγουρα θα κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί, γιατί για να βρούμε όλο αυτό το υλικό που μπορεί να φαίνεται αυτονόητο σε αυτούς που μας ακούν, χρειαστήκαν πολλές αποστολές στο εξωτερικό μέχρι να αποκτήσουμε τα πρώτα γνήσια αντίγραφα από μερικά δεδομένα. Άρα μπορώ να πω ότι ήδη τώρα το Μουσείο Καραθοδρή στην Κομωτινή είναι πιο πλούσιο, είναι ο πιο πλούσιος χώρος όσο αφορά το έργο του Καραθοδρή. Και αυτό οφείλεται σε όλες τις προσπάθειες του Σάκη. Βοήθησε βέβαια και ένας άλλος μαθητής του, ο Ευρυπίδης Φιλιανίδης, για να τα λέμε και με το όνομά του. Βοήθηκαν και άλλοι άνθρωποι που σίγουρα θα τα πούν και ο Ανέστης και η Μαρία. Δεν έχω δικαίωμα να κάνω διαφημίσεις για καφέ, άρα δεν λέω τα πράγματα με το όνομά τους, θα τα πούν αυτοί με έναν δικό τους τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι το θέμα της μεταδοτικότητας και της μεταφοράς της πιστής δομής. Πολλοί αγάπησαν τον Καραθοδρή επειδή αγαπούσαν τον Σάκη. Χωρίς την αγάπη του Σάκη δεν θα είχαν καταλάβει ποιος είναι. Άρα, επειδή έβλεπαν τον Σάκη να είναι τόσο παθιασμένος με τον Καραθοδρή, σου λέει πρέπει να είναι πολύ σπουδαίος, γιατί επειδή ήταν ήδη σπουδαίος ο Σάκης, σου λέει, ρε παιδί μου, άμα είναι αυτός τόσο παθιασμένος, τι είναι ο άλλος. Ακόμα και ο Ανδριάνας που είναι στην πλατεία της Κομωτινής, άμα δεν ήταν ο Σάκης, δεν θα υπήρχε. Άρα λέω λοιπόν ότι έχει, εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά, δεν είναι μόνο ένα όραμα. Για μένα, Μαρία, και για τον Ανέστη, για μένα έχει θέσει τα θεμέλια. Εντάξει, έβαλε τα θεμέλια και μετά σου λέει, τώρα, όποιος με αγαπάει, ακολουθεί. Δεν με αγαπάτε, μην ακολουθείτε, εμένα δεν με πειράζει, αυτά είναι όμως συναισθημένα. Το μουσείο υπάρχει, έχει τη σωστή θέση, έχει τους σωστούς ανθρώπους, εγώ εμπιστεύομαι και τον Ανέστη και τη Μαρία, γιατί με έχουν βάλει σαν ένα σάντουιτς, είναι ξέρεις. Είναι η Σοφία και η Νεολαία. Άρα λέω απλώς ότι με αυτούς έχει μεγάλη σημασία να φέρουμε ειδικούς, αυτό είναι ένα θέμα, για να ξέρουν ότι υπάρχει έργο αξιόλογο επί τόπου. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε δημοσιεύσει και είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Δηλαδή έχουμε τα γνήσια, δεν είναι δημοσιευμένα, θέλουμε να τα εκδώσουμε. Ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ θα το έλεγα σχεδόν το πρόγραμμα Λιπουρδέζη. Εντάξει, για να έχετε ένα κόνσεπτ. Το ήθελα αυτό και ήθελα να κάνουμε εκδόσεις να μπορεί να είναι προσβάσιμο και στη νεολαία, γιατί δεν υπάρχει κανένα όριο προς τα κάτω στο να μάθεις τι ήθελε ο Καραθοδρή. Δεν λέω να είναι όλοι ειδικοί για τις 163 δημοσιεύσεις που έχει κάνει, αλλά ο τομέας του και ο άνθρωπος που ήταν, έκανε μια ωραία αναφορά η Μαρία στο ποίημα που είχαν γράψει οι φοιτητές του, ήταν από τον Göttingen και ήταν όταν θα έφευγε. Και Μαρία δεν είπες κάτι όμως, αλλά δεν είπες ότι έγραφαν και με χιούμορ, εντάξει. Γιατί το χιούμορ είναι κάτι που άρεσε πολύ στο Σάκη. Όλο έλεγε πρέπει να σπάζουμε και πλάκα, ρε παιδί μου. Εγώ θα ήθελα, και το ξέρει πολύ καλά ο Ανέστης, γιατί έχει συμβεί και όλοι μας να έχουμε σπάσει πολύ πλάκα και ακόμα και στη Γερμανία την ώρα που κάναμε σοβαρές δουλειές, πολύ συχνά εγώ με το Σάκη πριν πεθάνει, εγώ πέθαινα στο γέλιο με το Σάκη, γιατί είχε κάτι ατάκες. Τώρα σίγουρα θα κοιτάζει το δωμάτιό μου και πάνω από το κρεβάτι θα λέει πού είναι η βεντάλια, γιατί είχε συνηθίσει. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Αλλά λέω απλώς ότι δεν γίνεται τίποτα χωρίς χαρά. Αυτό που ήταν ικανός ο Σάκης είναι να δίνει τόσο χαρά και τόσο δύναμη που όλος έλεγε, ρε παιδί μου, και εγώ πρέπει να μάθω για τον Καραθοδρή. Δεν γίνεται. Είναι σαν να είναι εντοπαρισμένος αυτός ο άνθρωπος. Άσε που όταν ήταν άρρωστος έκανε μάθημα στους γιατρούς, γιατί δεν είχε και τίποτα να κάνει. Άρα μετά και αυτοί μάθαιναν και είναι σίγουρα μερικοί ανέσεις, μπορεί να το πει, είναι μερικοί σίγουρα γιατροί που είναι μέσα στο σύλλογο, γιατί τους το έμαθε την ώρα που αυτό ήταν οριζόντιος και τους μιλούσε κάθετα για τον Καραθοδρή. Αυτό μ' αρέσει, γιατί και ο Καραθοδρή
όταν βλέπουμε τις αλληλογραφίες που είχε ακόμα και με απλούς ανθρώπους, απλούς φοιτητές, τους βοηθούσε πάντα, πάντα τους υποστήριζε και νομίζω ότι η Μαρία έχει ήδη αυτό το ύφος και αυτό το διπλό το ύφος, δηλαδή μία πρόσβαση στην νεολαία και μία ανάδειξη στους ειδικούς, σκέφτομαι πιο πολύ τον Ανέστη, γιατί πρέπει εδώ να θέλει μεγάλη βαρύτητα και στα μαθηματικά και σε θέματα εμπειρίας, αλλά μετά να είναι ένα άνοιγμα, δηλαδή αυτό το ψηφιακό να έχει την έδρα του, όντως, στην Κομωτινή, γιατί είναι για τη Θράκη. Πήγα να πω ρεγαμότο, γιατί το είχε και αυτό ο Σάκης του τύπου, δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα αλλού, πρέπει να κάνουμε και πράγματα επί τόπου. Χαιρόταν πάρα πολύ ο Καραδουδωρή και για την καταγωγή του και θυμάμαι ότι ήταν αυτό το πρώτο σοκ που είχε πάθει και ο Ευρυπίδης Συνιαδίδης όταν του είπαν, όταν είχε πάει στη Γερμανία, του λένε «Μπράβο, είσαι από την περιοχή του Καραδουδωρή». Και αυτός διακριτικά ρώτησε μετά στους Έλληνες, «Δεν είναι παιδιά, ποιος είναι?» Και μου το έλεγαν όλοι. Άρα φαντάστηκα ότι στην αρχή θα φανταζόταν ότι ήταν κάποιος πολιτικός, τελικά μαθηματικός ήταν. Και για μένα έχει μεγάλη σημασία ότι εγώ αν γνώρισα τον Καραδουδωρή βιωματικά, είναι εντελώς χάρη στο Σάκη. Και γιατί εγώ τον ήξερα μόνο ως μαθηματικό, όπως τους άλλους μαθηματικούς, ήξερα πιο πολύ τα θεωρήματα, δεν ήξερα καθόλου την καταγωγή του. Ο Σάκης έχει κάνει ένα τεράστιο έργο όσο αφορά την ιστορία, την γενεαλογία. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα για τον Καραδουδωρή που ήταν εντελώς άγνωστα. Είναι τεράστιο το γενικό δέντρο και μάλιστα θυμάμαι ότι το σχεδιάζαμε να μπει σε έναν τοίχο στο μουσείο. Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Μπορεί να πει κάτι ο Ανέστης, η Μαρία. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πάνε τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα και όλα είναι θέμα βούλησης. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει βούληση και όπως λέει ο Ανέστης, είμαστε δυνατοί και δεν φοβόμαστε. Κατά συνέπεια, για μένα το Μουσείο Καραθοδρή, χάρη στο έργο του Σάκη, έχει μια τεράστια δυναμική και μπορεί να φέρει κόσμο, να δημιουργήσει πόλο έλξης και να βοηθήσει και την Κομωτινή, γιατί σαν όραμα, το είχαμε πει και σε μια διάλεξη, θα θέλαμε στην Κομωτινή να μπορούμε να δούμε κάτι που να είναι σαν η μικρή Göttingen. Δηλαδή να μπορούμε να δούμε το ύφος και ξέρω τώρα ότι υπάρχουν προσπάθειες για να υπάρχει ονοματοδοσία και στο όνομα του Σάκη. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι και ο δρόμος που είναι δίπλα στο μουσείο. Το έχω πει ήδη στον Ανέστη. Μαρία, θα κάνουμε και μυστικά πράγματα υπέρ του μπαμπά σου για να μην λες ότι δεν κάνουμε και τίποτα. Η ιδέα ποια είναι ότι όταν αφήνεις ένα τόσο τεράστιο έργο και μετά είναι και μια παρακαταθήκη, για μένα είναι αυτό που κάνουμε τώρα, Δημήτρη μου, είναι η διαθήκη του Σάκη. Θα έλεγα η πνευματική διαθήκη, όπως λέμε ένα φιλολογικό μνημόσυνο, εδώ είναι πιο πολύ μια πνευματική διαθήκη. Σου λέει ο Σάκης, να το πω κάπως πιο λαϊκά, αλλά και χριστιανικά, λέει να αγαπήσετε τον Καραθοδωρή όπως τον αγάπησε. Αυτό μας λέει ο Σάκης. Υλοποιείται λοιπόν το όραμά του ουσιαστικά. Σωστά. Και νομίζω σε αυτό το σημείο... Σίγουρα μπήκε η Μαρία σε αυτό το όραμα και ότι ο Ανέστης ήταν πάντοτε το δεξί χέρι του Σάκη, δηλαδή στα πράγματα που έχουν σχέση με τα επιχειρηματικά, οτιδήποτε, χορηγίες, τα δύσκολα, γιατί αυτό δεν ήταν ένας τομέας που ήταν άνετος ο Σάκης, ήταν πιο πολύ στο μαθηματικό. Εγώ τον Ανέστη τον έχω σαν εφαρμοσμένο μαθηματικό, ξέρει ακριβώς πού θα βρούμε αυτό που πρέπει για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, θα παρακινήσω τον κόσμο όσο μπορώ και όσο μ' ακούει να επισκεφτεί το μουσείο. Δεν το έχω κάνει ακόμα, είμαι μακριά από την Κομωτινή, οπότε μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά Δημήτρη, θα το επισκεφτώ με την πρώτη ευκαιρία. Δημήτρη, τη σκέφτηκες τώρα που εγώ είμαι στη Γαλλία και έρχομαι στην Κομωτινή? Δηλαδή, πες μου ότι είσαι πιο μακριά από τη Γαλλία. Όχι. Δεν είμαι πιο μακριά από τη Γαλλία. Μια τέτοια δικαιολογία. Όλες οι αποστολές που κάναμε με το Σάκη και στο Ισραήλ και στη Γερμανία και στην Ελβετία, όλα αυτά που κάναμε ήταν για να μπορούμε να φέρουμε τα πράγματα
την Ελλάδα, όπως το χειρόταν ο Κραθοδωρή. Δεν είναι τυχαίο που ο τάφος του έχει αυτόν τον Κίωνα, που είναι μαζί με τη γυναίκα του, και δεν είναι τυχαίο όλες οι προσπάθειες που έγιναν για την επαναφορά, αλλά όχι μόνο του έργου, αλλά και του ίδιου. Άρα λέω απλώς ότι χαίρομαι πρώτα απ' όλα που σκέφτηκες να κάνεις αυτή την εκπομπή. Μπορεί μερικοί άνθρωποι να ακούσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους, χάρη σε σένα, Δημήτρη, για τον Καραθοδωρή. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι σε κάποια φάση το Sky είχε κάνει έναν διαγωνισμό για τους 100 μεγάλους Έλληνες κτλ. Και ο Καραθοδωρή είχε πιάσει τη θέση 11, αν θυμάμαι καλά. Άμα δεν ήταν ο Σάκης, δεν θα ήταν καν στους 100. Και τώρα που ξέρουμε ότι υπάρχουν σχολεία που λέγονται σχολεία Καραθοδωρή, υπάρχουν αίθουσες Καραθοδωρή, υπάρχουν δρόμοι Καραθοδωρή, όλα αυτά έγιναν επειδή υπήρχε αυτή η τεράστια θέληση. Άρα, επειδή βλέπω και το κληρονομικό, η Μαρία είναι ο μικρός Σάκης από την αρχή. Θυμάμαι όταν ο πατέρας της μας έβλεπε να κάνουμε μάθημα μαζί, έφευγε γιατί φοβόταν τι θα μάθω στη μικρή. Και σου λέει, Παναγία μου, θα την κάνει τερατάκι ο δάσκαλος. Και είχε πολύ πλάκα, γιατί για να καταλάβεις το επίπεδο της Μαρίας, η Μαρία είναι δεξιόχειρη. Η αδελφή της είναι αριστερόχειρη. Και θυμάμαι την πρώτη φορά ζωγράφιζε κύβους ανάποδα. Και έλεγα, μα πώς το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις έτσι. Και μου λέει, μα έτσι το έχω μάθει. Και μετά κατάλαβα ότι αντέγραφε από την αδελφή της, αλλά βέβαια δεν είχε αλλάξει το χέρι. Άρα έκανε μια φορά που ήταν διαφορετική. Ήταν ικανή να κάνει και αυτή την επιπλέον δυσκολία. Είναι σαν να αντιγράφεις, ας πούμε, πίνακα του Νταβίντσι και το κάνεις με δεξί χέρι, ενώ γράφιζε με αριστερό. Άρα η Μαρία, εντάξει, φαίνεται έτσι όμορφη και γλυκιά, είναι πολύ πιο έξυπνη από ότι είναι όμορφη. Άρα και γι' αυτό θεωρώ, Μαρία, το είπαμε έναν ωραίο τρόπο, μην το παίρνεις στραβά, εντάξει, okay. Λοιπόν, στην νοημοσύνη δεν υπάρχει κρεϊόν, Μαρία, γι' αυτό δεν φαίνεται. Αλλά λέω απλώς ότι θα το χρειαστούμε. Ο κύριος Ανέστης είναι πανέξυπνος και έχει όλα, ένα ολόκληρο δίκτυο. Κατά συνέπεια, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Και ξέρω ότι θα έχω τον επιβλέπον από πάνω που θα λέει εγώ θα το ήθελα έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται με βαθιά αγάπη και για μένα αυτό που μετέφερε και ο Σάκης στους μαθητές, γιατί να το πούμε και αυτό, ο Σάκης θα μπορούσε να είχε μείνει ένας κλασικός φοροδιαστηριακός, θα μπορούσε να ήταν και δημόσιος υπάλληλος, ένας καθηγητής στα μαθηματικά και να μην είχε ασχοληθεί με όλα αυτά. Όταν λέει, ας πούμε, η Μαρία ότι στα 27 του ο Καραθοδωρή άλλαξε, εγώ θεωρώ ότι ο Σάκης κατάφερε να αλλάξει και πιο μετά. Γιατί θα μπορούσε να είχε γίνει απλώς ένας διευθυντής ενός φροντιστηρίου πετυχημένο, εντάξει, το οποίο μας αρέσει, μας έχει τιμήσει κιόλα, δεν έχω κανένα παράπονο. Αντιθέτως. Αλλά θα μπορούσε να είχε μείνει ως εκεί. Όταν λοιπόν από κάποια ηλικία και μετά λες, ρε παιδί μου, χρωστάω και κάτι άλλο στην ανθρωπότητα. Και είναι αυτή η πρόσβαση στον Καραθοδωρή. Άρα για μένα είναι μια σκυταλοδρομία και το γεγονός ότι κατάφερε μετά από πόσο αγώνα, ξέρει πολύ καλά η Μαρία, γιατί η Μαρία είναι σχεδόν σαν τον Ομπελίξ, ήταν από μέσα στη σούπα από την αρχή. Ο Ανέστης το έχει ζήσει και αυτός πόσες δυσκολίες. Και να ξέρεις, Δημήτρη, ότι μετά από τις δυσκολίες, εφόσον έχουν γίνει όλα, ήταν πάντα όλοι μαζί μας. Είμαστε εντάξει. Μετά είναι όλοι μαζί μας. Άρα ο Σάκης, ας πούμε, ενώ ήταν εντελώς μόνος στην αρχή και δεν τον υπολόγισαν καθόλου, κατάφερε, δηλαδή πραγματικά με την πυγμή του, να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που είναι αφάνταστο για την περιοχή, αλλά όχι μόνο για την περιοχή, γιατί εγώ δεν το υποβιβάζω. Θες αυτό, Ανέστη, δεν μου αρέσει εμένα όταν μου λένε για τα θρακικά δεδομένα είναι πολύ καλό μουσείο. Όχι. Είναι πολύ καλό μουσείο για όλα τα δεδομένα, εντάξει. Άρα το αρχαιακό υλικό που έχει το μουσείο, χάρη σε όλες αυτές τις προσπάθειες, είναι πολύ απλά, Δημήτρη, είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει αλλού. Και όταν εγώ θυμάμαι ακόμα και τις δημοπρασίες και τι περιπέτειες ζήσαμε, και αυτό αξίζει σχεδόν να γραφτεί, πώς σηκώναμε τα καρτελάκια, πώς θα τα πάρουμε, πώς βοήθησε το Υπουργείο, για να αγοράσουμε γνήσια, που ήταν η πρώτη φορά που αγοράζαμε γνήσια
που προερχόταν από την Αμερική και τελικά επέστρεψαν στην Ελλάδα. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Και λέω, ας πούμε, θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχαν μείνει στη Γερμανία, επειδή είχε ένα τεράστιο έργο στη Γερμανία. Θα μπορούσαν να είχαν μείνει γενικά στο εξωτερικό. Χάρη στην πυγμή του Σάκη, όλα αυτά είναι προσβάσιμα στην Ελλάδα. Και τώρα θέλω επίσης, όσοι μας ακούν, για να μην νομίζουν ότι είναι μόνο για τους μαθηματικούς, έχει σχέση και με τους φιλολόγους, αλλά και με τους μεταφραστές. Υπάρχει τεράστιο έργο του Καραθοδωρή, το οποίο πρέπει να εκδοθεί και πρέπει να μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Ο ίδιος μιλούσε 6 γλώσσες και έχει δημοσιεύσει σε αυτές τις γλώσσες. Ένα από τα οράματα του Σάκη, που ξέρω ότι το είχε μεγάλο παράπονο αυτό, ήταν να υπάρχει περισσότερο υλικό στα ελληνικά. Δηλαδή να είναι μεταφρασμένο το κείμενο στα ελληνικά. Είναι σημαντικό γιατί εδώ είμαστε πολύ πίσω. Είναι πολλά πράγματα που είναι γνωστά στα γερμανικά και στα αγγλικά, λίγο λιγότερο στα γαλλικά και στα ιταλικά, αλλά στα ελληνικά μπορεί να είναι και ο τομέας που είναι το λιγότερο. Και είναι κρίμα γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλούς ανθρώπους σε πολλούς τομείς που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό το έργο και το μουσείο τους ή άλλους θέλει να μπορεί να τα εκδίδει και είναι ανοιχτό. Θα έλεγα ότι είναι μια ανοιχτή πηγή, δεν είναι κλειστό, η ιδέα δεν είναι να κάνουμε κάτι που να είμαστε μόνοι. Άρα όσοι θέλουν να προσφέρουν βοήθεια, ακόμα και στις μεταφράσεις, γιατί χρειάζεται ένα υψηλό επίπεδο και στη γλώσσα, της γλωσσολογίας της Μαρίας, και το θέμα βέβαια των μαθηματικών, γιατί είναι μερικά πράγματα που είναι δύσκολα, ήταν πρωτοποριακά και αυτά τα κατάφερε μόνο ο Καραθοδωρή. Και μετά όταν βλέπουμε ότι ο Καραθοδωρή ήταν πηγή έμπνευσης και για τον Μπουρμπακή, μεγάλος πολυκέφαλος μαθηματικός, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι με τον Καραθοδωρή, όπως το έλεγε ο Ανέσης, είμαστε πολύ κοντά στα θεμέλια και στην φιλοσοφία των μαθηματικών, γιατί ο Καραθοδωρή ήταν σκεπτόμενος. Και γι' αυτό λέω ότι ο Σάκης ήταν μαθητής του Καραθοδωρή, γιατί ο Σάκης δεν σκεφτόταν τα μαθηματικά σαν απλώς ασκήσεις που πρέπει να λύσεις γρήγορα και να πάρεις πόντους και μόρια. Του άρεσε να σκέφτεται πώς λειτουργεί, γιατί λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Του άρεσε το υπόβαθρο, του άρεσε το βιογραφικό, του άρεσε να ξέρει πού βρέθηκε αυτό το θεώρημα και γι' αυτό ήταν πάντοτε πολύ ευχάριστος και στις αποστολές, γιατί ο Σάκης, εξαφνιαστεί τώρα η Μαρία, ο Σάκης ήταν πιο νέος από τη Μαρία. Τι εννοώ με αυτό? Πηγαίναμε σε έναν χώρο και όταν τον έβλεπε, έκανε σαν μικρό παιδί. Παναγία μου, έλεγε πω τι ωραία που είναι αυτό, θέλω κι εγώ το ίδιο κτλ. Και η Μαρία, ας πούμε, ήταν σχεδόν πιο σοβαρή του τύπου. Εντάξει, ρε μπαμπά, θα το κάνουμε και αυτό, θα το κάνουμε και αυτό. Ο Ανέσης κανονικά τον βλέπω να χαμογελάει, το έχει ζήσει σίγουρα. Αυτός ο ενθουσιασμός του παιδιού είναι πολύ σπάνιο. Ελπίζω σιγά σιγά να το μάθει και η Μαρία. Το έχει λίγο ο Ανέσης, αλλά σε βαθμό του Σάκη, εντάξει, μιλάμε εδώ, μας άφηνε όλους πίσω. Ο Σάκης είχε τεράστια χαρά. Δηλαδή, θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγαμε στο Γιώτιγκεν, αφού δεν λιποθύμησε, ενώ άλλοι θα έλεγαν, ρε παιδί μου, ένα κτίριο είναι. Και έλεγε, μα είναι ένα κτίριο που θα ήταν εδώ. Και αυτό που μας αρέσει, χάρη στις προσπάθειες και της Μαρίας και του Ανέστη, το γεγονός, Δημήτρη μου, που δεν το είπαμε, ότι το μουσείο τώρα βρίσκεται σε ένα χώρο του 1907. 1907, το λέγαμε συχνά με το Σάκη, θα μπορούσε να το είχε ζήσει ο Καραθοδωρή. Να είναι ακριβώς το ίδιο χώρο και να μπορεί να ήταν εδώ. Αυτό έχει τεράστια σημασία γιατί το προηγούμενο μουσείο δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αλλά ήταν μια καλή αρχή. Θα έλεγα ότι ήταν μια καλή πάστα για αρχή. Αλλά η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι τώρα έχουμε βιβλία του Καραθοδωρή που θεωρητικά θα μπορούσε να τα είχε πιάσει. Έχουμε χειρόγραφα του Καραθοδωρή που αυτό είμαστε σίγουροι ότι τα είχε πιάσει και είχε γράψει πάνω. Και έχουμε και ένα χώρο που είναι της εποχής. Όταν λοιπόν, ξέρεις Μαρία, οι νέοι λένε αυτό θα είναι το immersion. Okay. Μα ποιο immersion? Εδώ έχουμε κατευθείαν το κτίριο της εποχής. Άλλοι θα σε βάλουν σε green, να σου δείξουν μερικές εικόνες και να σου δείξουν ότι είναι πόσο γαμάτο να κάνεις ψηφιακά το ανάλογο. Εδώ χάρη στον Σάκη, στον Ανέζη και στη Μαρία, είμαστε μέσα στο χώρο που ιστορικά είναι της ίδιας εποχής
με τον Καραδωρή, αλλά ζει στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, ο χώρος είναι ήδη αιωνόβιος, έχει περάσει έναν αιώνα. Αλλά θα μπορεί να έχει μέσα τεχνολογία του 21ου αιώνα, που αυτό θα άφηνε άφωνο τον Καραδωρή. Γιατί ο Καραδωρή ήταν σαν το Σάγκη. Δηλαδή, του άρεσε πάρα πολύ η καινοτομία, καινούργια πράγματα, πώς θα εξελιχθούν. Το γεγονός ότι είχε ένα πολυμήχανο που υπάρχει στο μουσείο δεν είναι τυχαίο. Αλλά λέω απλώς ότι εμείς τώρα είναι λίγο πιο εύκολο το έργο μας. Για ποιο λόγο? Πρώτον, είμαστε στον άλλον αιώνα. Δεύτερον, ξέρουμε το αρχαιακό υλικό του Καραδωρή. Μας έχει αφήσει όλα τα θεμέλια ο Σάκης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία. Έχουμε τη Μαρία από την πλευρά των νέων. Έχουμε τον Ανέστη από την πλευρά των σοφών. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά για να παράγουμε ένα έργο που όταν ο άλλος έρχεται, και εγώ μιλάω για όλο το κτίριο, Ανέστη και Μαρία, εννοώ ότι το κτίριο όλο, μόλις έρχεσαι, σου αλλάζει λίγο τα φώτα και λες, Παναγία μου, έχω αλλάξει εποχή. Αυτό το πράγμα με την αλλαγή εποχής, θα το πω λίγο διαφορετικά, για να πιάσω και τους πιο νέους. Είναι πολλοί που θα κοιτάξουν Harry Potter και μετά στο τέλος θα θέλουν να πάνε σε ένα σχολείο ή σε μια σχολή στο εξωτερικό που να είναι του ίδιου τύπου, επειδή είχαν δει Harry Potter όταν ήταν μικρά. Harry Potter στο Μουσείο Καραδωρή είναι απόλυτα συμβατό. Όταν το βλέπεις πώς είναι, όταν βλέπεις τι μπορείς να κάνεις εκεί πέρα, είναι θαύμα. Άρα για μένα ο Σάκης είναι ένα μικρό παιδί θαύμα που αναγνώρισε ένα μεγάλο παιδί θαύμα που ήταν ο Καραδωρή και σου λέει, παιδιά, εγώ έχω έργο ζωής τώρα, άρα θα αφιερωθώ σε αυτό. Αυτό είναι τεράστια σημασία, γιατί ξέρεις κάτι, δείχνει και την ταπεινότητα. Κάποιος εκεί που είχε φτάσει ο Σάκης θα μπορούσε να πει, εγώ χρήματα έχω, εργασία έχω, παράλογα εργασία στους άλλους, μου φτάνει. Ο Σάκης άλλαξε και λέει, εγώ θα είμαι μαθητής του Καραδωρή. Άρα ξαναπάμε από την αρχή και γι' αυτό θυμάμαι, Μαρία, το έζησε η Βίκη μαζί μας, το λέω για να ζηλεύεις λίγο, αλλά να το κάνουμε στην επόμενη φορά, περπατούσαμε μέσα στο Γκιότιγκεν και κοιτάζαμε όλα τα κτίρια με το Σάκη και κοιτάζαμε τις χρονολογίες και ήταν γραμμένες πάνω στο κτίριο. Γιατί ανέστη τότε, οι αρχιτέκτονες ήταν περήφανοι που έκαναν ένα κτίριο σε μια εποχή και έβαζαν και την υπογραφή τους και τη χρονολογία.